άντρα με κοντό παντελόνι και κουκούλα να περπατά και να βάζει φωτιές εκεί, στην περιοχή κοντά στην νεκρή ζώνη. Έτσι ακριβώς είναι θλιβερή κατάσταση και πραγματικά ευχαριστούμε όσους έδωσαν πληροφόρηση στην πρόσφυγη αστυνομική δύναμη, η οποία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Φαίνεται ότι από τις τρεις και πλέον διαφορετικές μας κυρίες υπάρχουν εύλογες υποψίες πλέον ότι πρόκειται για εμπρισμό. Ναι. Κάποιο άλλο στοιχείο, κάποιο όχημα εκεί κοντά, κύριε Δήμαρχε, που να συνδέεται ενδεχομένως με τον ύποπτο, γιατί φαντάζομαι αν ήταν η κουκούλα δεν μπορούσαν να διακρίνουν οτιδήποτε, οποιαδήποτε χαρακτηριστικά στο πρόσωπο. Δεν ξέρω και από τι απόσταση τον είδαν. Η πρώτη αντίδραση ήταν να προσπαθήσουν άπαντες να κατασβήσουν τη φωτιά. Ναι. Αυτό φυσικά δεν έγινε κάτω από το, εφόσον υπήρχαν ισχυρότατοι ανέμοι εκείνη την ώρα στην περιοχή. Ευτυχώς δεν είχαμε οτιδήποτε το πολύ σοβαρό. Αν και κινδύνευσαν ένα-δύο κτίρια όπου όταν ο αέρας φύσησε νότια υπήρξε προσέγγιση με την αντιαρματική τάφρο. Αλλά ευτυχώς δεν είχαμε οτιδήποτε το σοβαρό. Είναι κάτι το οποίο αναμένουμε και εμείς την εξέλιξη από την αστυνομία. Ενώ παράλληλα τόσο τα συνεργεία της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ο κόσμος, τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και η συνεργεία του Δήμου και σήμερα δημιουργούν νέες αντιπυρηνικές ζώνες για να δούμε με ποιον τρόπο αντιλαμβάνεται είναι τεράστια η έκταση που οδηγεί στα κατεχόμενα. Είχαμε προχθές άλλη μια φωτιά πίσω από τον Άρωνα, εντός των κατεχομένων. Φαίνεται ότι, δεν γνωρίζουμε τους λόγους, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια σκοπιμότητα πίσω από αυτές τις ενέργειες. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να μιλήσουμε.